My heart is gone. I've gone cold. My heart is gone. Path gives way to a cold winter field, the ground below hard as steel. Beyond the hill, a distant song, but that hill keeps going on and on. My heart is gone. Καλησπέρα μαλές. Μαλές. Και μαλέισες. Τελειώνει ο Αύγουστος και σαν να χαθήκαμε λίγο. Έλειπα αρκετό καιρό. Ο λόγος ήταν ότι περνούσα ένα είδους εκπαίδευσης. Πλέον έχω καταταγεί σε σώμα ασφαλείας και θα μένω μόνιμα εδώ στον Εύρο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τη ζωή μου. Μόνο το μουσι, που αυτό με χαλάει πάρα πολύ, δεν θα έχω το μουσι πλέον. Αλλά anyway, τι να κάνουμε. Και μερικοί που ρωτούσατε πόσα χιλιόμετρα έχει, έχει 49.000, ούτε καν 50. Πολύτε. Έχει ωραία μέρα και είπα να βγω μια βόλτα. Λοιπόν, πλησιάζει Σεπτέμβριος. Έχουν βγει ήδη και τα αποτελέσματα από τις Πανελλήνιες. Εντάξει, το έχω πει και πέρσι που είχα κάνει ένα μοτοβλογ. Δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Οπότε μην απογοητεύεστε, μπορείτε όσοι δεν περάσετε να ξαναδώσετε. Και αυτοί που δεν έδωσαν καν, εντάξει, κάτι θα βρείτε να κάνετε στη ζωή σας, μην αγχώνεστε. Στο προηγούμενο vlog που είχα κάνει, που με είχατε δει που ήμουν πιασμένος, είχα ένα ατύχημα, όχι με μηχανή, είχα ένα ατύχημα στη θάλασσα, ναι, τόσο γιοτάς. Και είχα ραγίσει σβέρκο, αλλά τώρα είναι μια χαρά τα πράγματα. Γενικά, τέτοιου είδους ατυχήματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί μπορεί να, ή να μείνεις στον τόπο ή να μείνεις παράλυτος. Εντάξει, το λέω αυτό τώρα και γελάω. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το ατύχημα, γιατί δεν ξέρω πώς θα σας περιγράψω. Γιατί έχει αέρα τώρα. Τώρα πάμε στον Παράδεισο, αυτά είναι τα βρυσικά. Πάμε μία βόλτα στον Παράδεισο. Αυτό είναι το Ζοντάν, Ζοντάν Πεπέ. Θα κάνουμε και ένα βλογκάκι εκεί, αλλά δεν ξέρω πότε θα το πιάσει το λάρι όρεξη. Τώρα που περνάω από εδώ, παλιά εδώ στα βρυσικά είχε ένα στρατόπεδο. Παλιά εδώ στα βρυσικά έχει ένα στρατόπεδο που λέτε και έχει κάτι γράμματα, κάτι μηνύματα, πώς να το πω. 259 λέει Κέρκυρα 1, Φάνης, Καλαμάτα, Μεγαλόπολη 108, αυτά είναι σειρές. Λογικά από εδώ περνούσε το λεωφορείο και τους έπαιρνε ή για Δημότυχο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ήθελαν να πάνε. Και έχουν αφήσει εδώ διάφορα μηνύματα. Όποιος τα δει, γιατί όχι, μπορεί να συγκινηθεί κιόλας. Αυτή την περίοδο, όπως βλέπετε και εδώ, στα χωράφια, αλωνίζουν ηλιόσπορα. Οπότε, μια συμβουλή που έχω να δώσω είναι όσοι έχετε μηχανές και είστε σε αγροτικές περιοχές, πολύ προσοχή, ειδικά σε στροφές,
που δεν έχουμε ορατότητα, μπορεί να έρχεται μια θεριζοαλωνιστική κομπίνες όπως τους λέμε και έχουν σκοτωθεί αρκετά άτομα και έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα διότι δεν έχεις ορατότητα και αυτές οι μηχανές πιάνουν όλο το δρόμο. Θέλει λίγο προσοχή. Και πίσω στα δικά μας δεν έχει λάστιχα το εργαλείο. Πρέπει να το βάλω. Πίσω στα δικά μας πλέον θα ζω στον Εύρο μόνιμα όπως είπαμε και θα κάνουμε περισσότερα βλογκάκια. Φυσικά αν έχουμε ωραία θέματα. Κάποιες φορές ξεμένουμε αλλά πάντα προσπαθούμε να βρούμε κάτι. Το κανάλι μπορεί να είναι δικό μου και να κάνω τα μοντάζ εγώ και όλος ο εξοπλισμός, αλλά χωρίς την παρέα μου δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί είναι, αυτή είναι το στήριγμά μου και με βοηθάνε αρκετές φορές στα βίντεο. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που φτάσαμε σχεδόν 300 συνδρομητές που βλέπετε και όλα στα βίντεο. Αυτά είχα να πω. Ένα mini update το που έλειπα τόσο καιρό και δεν έκανα βίντεο. Δεν ξέρω, μερικοί μπορεί να νομίζετε ότι έκανα διακοπές, γι' αυτό σας είπα ένα μήνα ξεκούρασης. Λοιπόν, αυτά ήθελα να κάνω ένα mini update το τι έγινε το καλοκαίρι. Εγώ δεν είχα πάει διακοπές, δεν περνούσα και ευχάριστα. Πέρασα ένα είδους εκπαίδευσης. Παραπάνω δεν μπορώ να πω για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται κιόλας και ούτε θέλω να το αναλύω. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, 2-3 μέρες έμεινε. Τι καλό υπόλοιπο. Αλλά είναι και άτομα που πάνε Σεπτέμβριο διακοπές. Γιατί όχι, πιο οικονομικά και πιο ζεστές οι θάλασσες. Να κάνουμε και ένα ανοιγματάκι.